Νίκο, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είσαι καλά? Μια χαρά εσύ. Έχεις γίνει περιστεριώτης πλέον τα τελευταία χρόνια, μόνη μουσική. Ναι, 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 όντως, όντως. Αλλά παρόλα αυτά, τον Άρη συνεχίζει να τον παρακολουθείς, να ενημερώνεσαι, εννοείται, και θα μας βοηθήσεις, φυσικά. Θα μας βοηθήσεις σήμερα για να σκιαγραφίσουμε λίγο το προφίλ ενός παίκτη, ο οποίος έρχεται στον Άρη, ενός καινούριου παίκτη, του Μιχάλη Μπαστακού, τον οποίο τον είχες, νομίζω τον πρόλαβες και συμπαίκτη, έτσι, ναι. Ναι, τον είχα και συμπαίκτη, ναι. Είναι νεαρός σε ηλικία, είναι 21 ετών, πράγμα που σημαίνει ότι έχει χρόνια μπροστά του, ότι έχει εξέλιξη, γιατί είναι ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω, πρώτα να μας πεις, αν, επειδή έχει δημιουργηθεί πολλές απαιτήσεις ήδη από αυτόν για το γεγονός ότι ο Άρης δεν σκοράρει εύκολα, αν μπορεί να τις επομιστεί ο Μιχάλης ο Μπαστακός. Εντάξει, ο Μιχάλης είναι ένα εξαιρετικό παιδί, με πολύ καλό χαρακτήρα και με πλούσιο ταλέντο. Ναι. Θεωρώ ότι ο Άρης έκανε μια πολύ καλή επιλογή. Είναι ένας παίχτης με πολύ ταλέντο, ο οποίος έχει το ένστικτο του σκόρερ μέσα στην περιοχή. Ναι. Νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει τον Άρη, γιατί όπως βλέπουμε τελευταία κάπως δυσκολεύεται στον γκολ. Νομίζω ότι θα δώσει λύσεις και είναι ένα παιδί που αγωνίζεται ομαδικά, δεν σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, σκέφτεται πρώτα το καλό της ομάδας, οπότε νομίζω ότι θα ταιριάξει γάντι στην ομάδα. Το θετικό του και το δυνατό του σημείο ποιο είναι? Είναι το ένστικτο του σκόρερ μέσα στην περιοχή, είναι η έφεση που έχει ενδεχομένως με το κεφάλι εκμεταλλευόμενο στο ύψος του, γιατί είναι ένα 92, τι ακριβώς? Το καλό του στοιχείο είναι ότι είναι κοντρολαρισμένος παίχτης και κρατάει πολύ, πολύ καλά την μπάλα. Ναι. Έχει την τελική πάσα, έχει τον γκολ μέσα στην περιοχή εξ επαφής που λέμε. Θέλει δουλειά, εννοείται, κάθε ποδοσφαιριστής σε τέτοια ηλικία χρειάζεται δουλειά και πρέπει να βελτιώνεται συνέχεια. Νομίζω ότι θέλει και δουλειά για να βελτιωθεί, αλλά αυτή τη χρονική στιγμή και από προπονήσεις και από ρυθμό είναι έτοιμος, γιατί δεν έχει χάσει προπόνηση, και θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Θα πέσει πάντως κατευθείαν στα βαθιά, την Κυριακή θα είναι ήδη στην αποστολή, θα παίξει σίγουρα και στο παιχνίδι με τη Σπάρτη, δηλαδή μπαίνει κατευθείαν. Ήρθε σήμερα, Πέμπτη, έκανε προπόνηση και την Κυριακή παίζει κατευθείαν. Ναι, είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει και σαν φορ και πίσω από το φορ. Ναι. Το βολεύει πάρα πολύ, γιατί έχει την έξυπνη πάσα και νομίζω ότι θα δώσει λύσεις αρκετές και με τη βοήθεια των άλλων παιχτών. Ναι. Και όπως είχα πει και για τον Βαγγέλη του Πλατέλα, ότι θα βοηθήσει και στο σκοράρισμα αλλά και στο άνοιγμα των αντίπαλης άμυνας. Νομίζω ότι το ίδιο θα πω και για τον Μιχάλη, ο οποίος είναι εξαιρετικό παιδί και θα βοηθήσει πάρα πολύ. Στον Ατρόμητο πήρε κάποιες ευκαιρίες, αλλά όχι και τόσες πολλές. Δηλαδή δεν πήρε φανέλα, ας πούμε, βασικού, να πούμε, κατά κάποιο τρόπο, γιατί εντάξει, είναι πολλές οι επιλογές που έχετε εκεί, έτσι. Εντάξει, είναι όντως, έχει πολλές επιλογές η ομάδα. Βέβαια, η ομάδα τον πίστευε, δεν έχει πάρει το χρόνο, τον πολύ χρόνο στην ομάδα, λόγω του ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές και η ανταγωνιστικότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως καταλαβαίνετε. Θεωρώ όμως ότι έκανε μια καλή επιλογή, την καλύτερη θα έλεγα, να πάει να έρθει στον Άρη και ευελπιστώ να σκοράρει όσο πιο πολλές φορές μπορεί, να πετύχει το στόχο η ομάδα να ανεβεί στη Super League. Και θα είμαστε και εμείς χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί ο Μιχάλης το γνωρίζω και σαν συμπαίκτη, αλλά και τελευταίο χρόνο που συνεργαζόμαστε από άλλο πόστο. Νομίζω ότι είναι ένα παιδί που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο και θα τα καταφέρει. Το προηγούμενο πέρασμά του ως δανεικός πέρσι στον Ηρακλή, στο διάστημα του δευτέρου γύρου, ήταν αρκετά ικανοποιητικό, πέτυχε και κάποια γκολ, βοήθησε γενικά τον Ηρακλή, ήταν αποδοτικός. Ήταν καλός, πέτυχε 2-3 γκολ αν θυμάμαι καλά. Και είχε και τον Περόνε μπροστά. Παίζει και αυτό τον ρόλο. Σίγουρα, αλλά νομίζω ότι
βοήθησε με τη δίψα του να παίξει ποδόσφαιρα. Ναι. Αυτή τη δίψα την έχει και τώρα προφανώς και αυτό νομίζω ότι μπορεί να βγει και σε πολύ καλό για τον Άρη, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο βράζει το αίμα του που λέμε. Έτσι είναι, έτσι είναι. Μίλησα και μαζί του, είναι πολύ χαρούμενος που ήρθε στην ομάδα και θα δώσει όλο τον εαυτό για να παίξει, για να παίξει όσο περισσότερο μπορεί και να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει το στόχο της. Τον κατατόπισες νομίζω καταλήλως, Νίκο, για το πλήρως, που έρχεται. Πλήρως. Εντάξει, το γεγονός ότι το πιστεύει ο Ατρόμητος φάνηκε και από το ότι κράτησε και ένα ποσοστό 30% σε περίπτωση μεταγραφής του, σε μια ενδεχόμενη πώληση. Αυτό δείχνει ότι κάτι βλέπει ο Ατρόμητος και στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Σίγουρα, σίγουρα έτσι είναι. Τώρα να μιλάμε και έρχονται μηνύματα για σένα, Νίκο. Δεν είναι και τόσο συχνό φαινόμενο να φεύγει ένας παίκτης και μετά από 4-5 χρόνια, αμυντικός κιόλας, και να την χάνει τέτοιας αγάπης από τον κόσμο του Άρη. Φαντάζομαι εξακολουθείς και το βιώνεις και εσύ καθημερινά αυτό. Είναι αμοιβαία αυτά. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Αυτά είναι αμοιβαία με όλο τον κόσμο του Άρη. Και εγώ τους αγαπάω και πάντα θα τους αγαπάω, γιατί έχουν μείνει στην καρδιά μου από τα 2 χρόνια που έχω περάσει από την ομάδα και από την πορεία που έχουμε κάνει. Να πούμε και κάτι, εντάξει εσύ το ξέρεις καλά αυτό που θα πω τώρα, αλλά να το ακούει και να το ξέρει και ο κόσμος του Άρη. Ο Λαζαρίδης είναι από τους λίγους ποδοσφαιριστές που όταν έφυγε από τον Άρη και ενώ υπήρχε ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό να έχει να λαμβάνει, δεν πήγε να κάνει προσφυγή, όπως βιάζονται και τώρα ακόμα αλλά και παλαιότερα να κάνουν κάποιοι. Αλλά είπε, οκ, okay, πέρασα όσα πέρασα, πήρα όσα πήρα, πάω παρακάτω. Έχει. Αυτό, ξέρεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Σίγουρα, σίγουρα. Είναι θέμα χαρακτήρα, αλλά δυστυχώς... Μας βάγανε τα λεφτά. Όχι. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορούσα να το κάνω αυτό στην ομάδα, γιατί δεν με πήγαινε καρδιά να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν είναι εύκολο πάντως, Νίκο. Δεν είναι εύκολο για έναν επαγγελματία του χώρου. Ναι, εντάξει, το έχω δει, το έχω ζήσει. Πάρα πολλοί είχαν κάνει προσφυγή και τη χρονιά. Αλλά θεώρησα να είμαι κι εγώ με τη συνείδησή μου ήσυχος ότι δεν θα κάνω την προσφυγή. Και δεν ήθελα να την κάνω. Mm-hmm. Πάντως ήσουν και, ναι, ήσουν και αρκετά τυχερός, διότι φεύγοντας από τον Άρη πήγες σε ένα πολύ οργανωμένο και συμμαζεμένο σωματείο, τον Ατρόμητο, και μόλις κρέμασε και τα ποδοσφαιριστικά σου παπούτσια, εκτίμησαν την προσφορά σου και το χαρακτήρα σου και αμέσως σου έδωσαν και πόσο στην ομάδα. Άρα ήταν μια απολύτως σωστή επιλογή φεύγοντας από τον Άρη να πας εκεί. Ναι, έτσι νομίζω και εγώ. Είναι ένα σωματείο το οποίο είναι πάρα πολύ οργανωμένο σε όλα τα επίπεδα. Αυτό φαίνεται άλλωστε και όλα από την πορεία της ομάδας γενικά. Και μακάρι να μπορέσουν όλες οι ομάδες να είναι έτσι οργανωμένες όπως ο Ατρόμητος. Και επειδή τα ζω τόσα χρόνια και σαν ποδοσφαιριστής και σαν θέση του team manager, νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα προς άλλες ομάδες. Πολύ πιθανό να κρίνει και τον πρωταθλητή φέτος ο Ατρόμητος. Εντάξει, ναι. Έχετε σίγουρα, τα μάτς γιατί... στο Περιστέρι και με τους τρεις, γι' αυτό το λέω. Τους έχουμε στην έδρα μας, ναι. Ήδη έχετε διαμορφώσει. Ήδη έχετε διαμορφώσει μια κατάσταση. Δεν μας αρέσει βέβαια εμάς, αλλά τέλος πάντων. Έχετε διαμορφώσει μια κατάσταση, ναι, με τις μεγάλες νίκες που πετύχατε. Ναι, σίγουρα. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, όπως το κάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Θεωρείς ότι έχει εξασφαλισμένη ο Ατρόμητος την έξοδο στην Ευρώπη, γιατί φέτος δεν υπάρχουν play-off. Έτσι, δεν υπάρχουν play-off. Ναι. Είτε ο Κυπελούχος είτε ο Πέμπτος. Βγαίνει απευθείας. Ο Ατρόμητος νομίζω ότι. Εντάξει, τώρα πιάνει και, δεν θυμάμαι και ποια είναι ακριβώς η διαφορά σας. Στην τέταρτη θέση είστε, έχετε μια σημαντική διαφορά. Είμαστε στην τέταρτη θέση, έχουμε μια απόσταση 10 βαθμών από τον πέμπτο. Και από τον έκτο. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι 10-10. Α, μαζί είναι, μαζί. Μαζί. Και εντάξει, θεωρώ ότι είναι μια διαφορά οι 10 πόντοι, αλλά. Στο ποδόσφαιρο όλα τα έχουμε δει, οπότε θεωρώ ότι με 3-4 νίκες ακόμα θα έχουμε εξασφαλίσει σίγουρα την τέταρτη θέση. Mm-hmm. Εμείς θα προσπαθήσουμε για παραπάνω, αν μπορέσουμε καλώς. Αν δεν γιατί μπορέσουμε... δεν παίρνετε το κύπελο να... ή τέλος πάντων να περάσει την επόμενη φάση του κυπέλου για να... μακάρι. Λοιπόν, μακάρι. Είναι δύσκολο αυτό. Μάτς είναι νομίζω εντάξει πέρα από την πλάκα τώρα που κάνουμε. Γιατί η εκπομπή είναι όλα about Άρης, θα κάνουμε και την καζούρα στους συμπολίτες. Νομίζω ότι σίγουρα, είναι οριακό αυτό το μάτς για τον Ατρόμητο. Έτσι, είναι ένα στόχο στο κύπελο.
Είναι ένα στόχο, αλλά εντάξει, όταν έχει κατά το 2-0, νομίζω ότι θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια. Εμεί θα προσπαθήσουμε και μακάρι να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκληση. Mm-hmm. Για τον Νίκο Λαζαρίδη, η θέση του team manager είναι αυτή που τον εκφράζει, είναι αυτό που σκέφτεται για τον εαυτό του και τα επόμενα χρόνια, έχεις κάποια άλλα πλάνα ή προτιμάς να βλέπεις το τώρα και όχι το πολύ μετά? Ναι, καλύτερα να βλέπουμε το τώρα. Νομίζω ότι αυτή τη χρονική στιγμή είμαι καλά, νιώθω καλά, μ' αρέσει αυτό που κάνω, οπότε συνεχίζουμε. Δεν θα γίνεις προπονητής? Όχι, ακόμα, όχι. Να μάθεις όλα τα κατατόπια της θέσης του team manager. Έτσι. Και κάποια στιγμή νομίζω η πόρτα του Άρη πάντα θα είναι ανοιχτή για σένα. Αυτό το ξέρεις. Και οι δεσμοί σου με Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα εννοείται ότι παραμένουν άρρηκτοι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπες. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά φέτος με τον Ατρόμητο και σε εσένα προσωπικά. Ευχαριστώ. Και εγώ να ευχηθώ στον Άρη να εξασφαλίσει την άνοδο, να βγει στη Super League, γιατί εκεί αξίζει να είναι. Σωστά. Να είσαι καλά, Νίκο. Έβαλες τον καλύτερο επίλογο. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.